Θα το δει και η κυβέρνηση, εγώ είμαι γραμματέας του κόμματος, αλλά θέλω να πω στον κύριο Χατζηδάκη, θα συμφωνήσω μαζί του και χαίρομαι γι' αυτό, ότι οι συνθήκες ισχύουν. Αυτή πρέπει να είναι σταθερή εκφώνηση όλων των πολιτικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα. Δεν το έκανε ο Υπουργός Αμήνης. Είναι σαφής, δεν το είπα. Άρα λοιπόν λέω ότι τελείωσε όλα τα θέματα αυτά και πρέπει να είναι με αυτόν τον τρόπο η απάντησή μας απέναντι σε όποιες επιθετικότητες υπάρχουν. Και θα έλεγα δεν χρειάζεται να ανοίξουμε ή να μην χρησιμοποιούμε τα εθνικά θέματα κανείς μας για λόγους. Και δεν λέω ότι προσπαθεί να το κάνει η Δημοκρατία, δεν αυτή τη στιγμή. Να ανοίξουμε θέματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, και να τα αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν συμβάλλει σε αυτή τη γραμμή την πολιτική την οποία έχουν. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι και η Ευρώπη στηρίζει αυτή τη στιγμή και λόγω του προσφυγικού που είπε ο κ. Χατζηδάκης, στηρίζει αυτή την γραμμή της ελληνικής παρουσίας και του πόλου ειρήνης που είναι η χώρα μας. Λοιπόν, προχωρώντας στα υπόλοιπα, στα της διαπραγμάτευσης, εδώ ο στόχος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Ρήγα, για τη Δευτέρα, είναι η πολιτική συμφωνία. Υπάρχει όμως η αίσθηση, της κυβέρνησης εννοώ, ότι μέχρι τέλος του χρόνου, ενδεχομένως σε μια νεότερη διάσκεψη, κλείσει η αξιολόγηση και πετύχει το στόχο της η κυβέρνηση. Θέλω να πω, παραμένει αυτό το πακέτο του «κλείνω την αξιολόγηση, παίρνω κάτι για το χρέος». Κυρία Προσδόκου, θα έχετε παρακολουθήσει, είμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, λέω με επιμονή ότι η αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς νέα μέτρα και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το πρόγραμμα θα λήξει το 2018. Όλα τα στοιχεία της οικονομίας δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση της ανάκαμψης. Θα τελειώσω. Και σαφέστατα είναι ότι θα υπάρξουν και θέματα για το ρυθμίσεις για το χρέος. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και είναι δυνατόν να μπει στο QE, στην ποσοτική χαλάρωση, και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε και τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά, ό,τι αφορά μετά το 18, γιατί τα πρωτογενή πλεονάσματα έχουν να κάνουν και με τη βιωσιμότητα του χρέους. Άρα αν ληφθούν τα μέτρα, ανοίγει όλη η συζήτηση. Άρα θα κλείσει. Εγώ θα πριν από ένα τέταρτο, ο κύριος Σόιμπλε έκανε δηλώσεις και είπε ότι προχωράμε κανονικά σε μέτρα τα οποία μπορούν να είναι και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα με βάση τη συμφωνία η οποία είχε γίνει που είχαμε ολοκληρώσει. Θεωρώ λοιπόν ότι στο Eurogroup της 24 Μαΐου του 2016, θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά δείχνουν, ήταν ο κύριος Μοσκόβηση, όλοι οι ηγέτες αυτή τη στιγμή, αλλά και μετά τις δηλώσεις του κύριου Σόιμπλε, δείχνει απολύτως ότι η στάση μας, η σταθερή που έχουμε για τη συμφωνία, έχοντας κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει, θα πρέπει να τα τηρήσουν και οι Ευρωπαίοι. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί το δύσκολο όλο αυτό το διάστημα είναι να δούμε πού θα τα βρουν μεταξύ τους ουσιαστικά, Ευρώπη και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αυτή τη στιγμή λέτε, κύριε Ρήγα, και με τα βεβαιότητα το λέτε, ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και δεν θα υπάρχουν επιπλέον μέτρα σε κανένα πεδίο. Δεν υπάρχει, κυρία Μπουσδοκού. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρθουν, δεν τα αντέχει η ελληνική κοινωνία. Δεύτερον, ότι όλα τα τέτοιου είδους μέτρα. Δεν σταματούν να τα ζητούν οι δανειστές, βέβαια. Τέτοια μέτρα όμως ήταν και αποτυχημένα. Άρα το αναγνωρίζουν όλοι. Άρα μετά και την χθεσινή δήλωση που έκανε, το είπε ευθέως ο κύριος Τζανακόπουλος, και είναι αυτή η στάση μας, ότι το Δημοτού μπορεί να έχει μία συμμετοχή μέχρι το 18. Παραπέρα θα δούμε. Κύριε Χατζηδάκη. Δείτε, οι δηλώσεις καταρχήν του εκπροσώπου του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας είναι αναμενόμενες.